Το πρωινό της 4ης Ιουνίου του 2008, τότε που ο δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Εργιανόπουλος βρέθηκε δολοφονημένος με 21 μαχαιριές, επέστρεψαν οι μνήμες κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Πρόσωπο κλειδί στη σημερινή ακροαματική διαδικασία ήταν ο επιστήθιος φίλος του αδικοχαμένου ηθοποιού και στενός του συνεργάτης, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Αλέξανδρος Ρήγας, ο οποίος φέρεται να είπε ότι γνωρίστηκαν το 1997, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα μιας σειράς. Είχαν φιλικές σχέσεις. Χάθηκαν για 5 χρόνια και όταν έμαθε και τη σύλληψή του, θέλησε να του συμπερασταθεί. Στο αστυνομικό τμήμα ήταν τρομαγμένος και μάλλον ξαφνιάστηκε όταν τον είδε. Όταν τελείωσε αυτή η περιπέτεια, συναντήθηκαν 2 φορές για να του κάνει το τραπέζι. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός αναφέρθηκε και στις συζητήσεις τους, λέγοντας ότι μιλούσαν για τη σεξουαλική του ζωή, αλλά όχι για συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν ήξερε αν είχε σταθερές σχέσεις. Ο Αλέξανδρος Ρήγας, με τα όσα είπε ενώπιον των δικαστών, φέρεται να έδωσε και το ψυχογράφημα του στενού φίλου και συνεργάτη του. Ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς. Θεωρεί ότι ο Νίκος δεν είχε αποδεχτεί ποτέ ουσιαστικά τις επιλογές του και βασάνιζε τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να το γνωρίζει από τις κουβέντες τους. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος τον οποίο έκανε κακό, αυτός ήταν ο εαυτός του. Η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου γεννάει πολλά συναισθήματα έντονα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση και φαντάζομαι σε κάθε άνθρωπο, αυτά τα συναισθήματα έχει την ανάγκη σε τόσο δύσκολες στιγμές, όπως είναι η απώλεια και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, να τα μοιράζεται μόνο με τους δικούς του ανθρώπους και με τους ανθρώπους αυτού που έφυγε. Στον χαρακτήρα του αδικοχαμένου ηθοποιού αναφέρθηκε και η οικιακή βοηθός, η γυναίκα που τον βρήκε κατακρεουργημένο εκείνο το μοιραίο πρωινό του Ιουνίου. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, γλυκός, τρυφερός, αληθινός. Κρατούσε το λόγο του, με πρόσεχε και μου είχε αδυναμία. Στην πρώτη δίκη, ο νεαρός άνδρας από τη Γεωργία που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη, ενώ η οικογένεια του θύματος ζητά ισόβια. Εάν έχουμε ισόβια για οικονομικά εγκλήματα, για ανθρώπινες ζωές, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή? 6 φορές ισόβια. Τι θα πρέπει να είναι το αντιστάθμιστο? Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τα κίνητρα και η ψυχική κατάσταση του φερόμενου ως δράστη την ώρα του εγκλήματος. Υποστηρίζετε ότι ήταν σε έρημη ψυχική κατάσταση? Βέβαια, 100%. Και επίσης ότι το κίνητρο ήταν η ληστεία. Σκοπός του ήταν να ληστέψει τον Νίκο Σεριανόπουλο, για τον λόγο αυτό τον σκότωσε. Κίνητρο δηλαδή δεν ήταν ληστεία, έτσι? Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το κίνητρο ήταν άλλο. Για το θέμα κατέθεσε στο δικαστήριο και η ιατροδικαστής. Δεν ήταν ένα σύνηθες έγκλημα, ούτε ληστείας, ούτε τίποτα άλλο. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.